Θέλω να συγχαρώ την πρωτοβουλία πολιτών για το τρένο. Περισσότερο σε αυτά που μας είπε και μας ενημέρωσε ο πιο έμπειρος και ηθικός στα θέματα αυτά, ο Γιώργος ο Νάθενας, αλλά και ο κύριος Μπρούσας. Κρατήστε λίγο τι μας είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές που είναι και εξειδικευμένοι στα θέματα του σιδηροδρόμου. Πρώτα, έχουμε μία γραμμή, την Κόρινθος Άργος Νάφλιο, που είναι μια σύγχρονη γραμμή, ανταγωνιστική γραμμή, είναι μια μεγάλη πρίκα η οποία μπορεί να προσφέρει δρομολόγια προαστιακού τύπου με μέγιστη ταχύτητα έως 120 χιλιόμετρα την ώρα που επιτρέπουν την χρονοαπόσταση Νάφλιο-Αθήνα να είναι 2 ώρες και 8 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο. Έχουμε όλη την υποδομή για να λειτουργήσει αυτή η γραμμή. Αυτό πρέπει να έρθει σε αντιπαράθεση με αυτό που λένε κάποιοι που δεν γνωρίζουν από το τρένο. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Νάτο. Εάν η γραμμή Κόρινθος Άργος Νάφλιο γινόταν κανονική, όπως λένε κάποιοι, πόσο θα κόστιζε? Και μου απάντησε το λόγο παρουσία. Θα κόστιζε 180 με 200 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με ηλεκτροκίνηση. Μαζί με ηλεκτροκίνηση. Αλλά μονή γραμμή κανονικού έργου. Ποιος από εμάς στο περιφερειακό πρόγραμμα Πελοποννήσου, γιατί από εκεί χρηματοδοτήθηκε η γραμμή, θα μπορούσε να διεκδικήσει και να καταφέρει να πάρει 180 ή 200 εκατομμύρια για να κάνει τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος Άργος Νάφλιο κανονικού έργου και ηλεκτροκινούμενη? Νομίζω ότι κανένας δεν θα το κατάφερε. Και θα υπήρχαν και σοβαρότατοι προβληματισμοί αν είναι σωστό να επενδύσεις τόσα λεφτά μόνο στη σιδηροδρομική γραμμή, όταν με μόνο 25 εκατομμύρια, αυτά που τελικά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει μετά από εισήγηση του ΟΣΕ, με μόνο 25 εκατομμύρια αποκτήσαμε μια σύγχρονη γραμμή όπως αυτή που έχουν πολλές πόλεις της Ελβετίας, της Γερμανίας, που τροφοδοτούν τους κύριους άξονες. Άρα, ένα, ας μην πυροβολούμε πια τα πόδια μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρίκα που είναι η σημερινή γραμμή. Να πάψουμε πια να την πυροβολούμε εμείς. Δεύτερη παρατήρηση. Γιατί σταμάτησε να δουλεύει το τρένο που λειτουργήσε για 6 μήνες με 10 δρομολόγια Κόρινθος Άργος Νάφλιο? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργήσαν κανονικά προαστιακά δρομολόγια για 6 μήνες. Γιατί τότε πάρθηκε μια κεντρική κυβερνητική απόφαση να κοπούν πολλές γραμμές λόγω μνημονίων και στενότητας οικονομικών πόρων. Κόπηκε η γραμμή Κόρινθος Άργος Νάφλιο, κόπηκε η γραμμή Τρίπολη Καλαμάτα, κόπηκε η γραμμή Πάτρα Πύργος, κόπηκε το κομμάτι Πύργος Καλαμάτα, κόπηκε το κομμάτι Έδεσα Φλόρινα, κόπηκαν πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις σε όλη τη χώρα. Εδώ σε εμάς το ακόμη χειρότερο είναι ότι όλα αυτά προέκυψαν μετά και τον εκτροχιασμό που υπήρξε, θάνατο ανθρώπου, που όλα αυτά επιβάρυναν τη λειτουργία ενός τρένου που τότε το 2010 προσέφερε αυτό που εμείς διεκδικούμε τώρα. Άρα ας το κρατήσουμε και αυτό ως μια καλή θετική παρακαταθήκη για μας. Τρίτη παρατήρηση. Αυτή η γραμμή είναι προαστιακή ή δεν είναι? Εγώ άντε θα δώσω στη δημοσιότητα έγγραφα του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ που χαρακτηρίζουν τα δρομολόγια αυτά ως προαστιακά. Οι άνθρωποι του ΟΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ. Ο Ζήλιας Κόπτος, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΕΝΟΣΕ. Ο κ. Στεφανόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ. Γιατί εμείς δεν τα χαρακτηρίζουμε προαστιακά όταν ο ίδιος ο ΟΣΕ τα χαρακτηρίζει προαστιακά και όταν, προσέξτε σας παρακαλώ, η μετρική γραμμή Καλαμάτα-Μεσίνη χαρακτηρίζεται από τους καλαματιανούς μετρική γραμμή ως προαστιακή. Η μετρική γραμμή Πάτρα-Ρίο, μετρική γραμμή επαναλαμβάνω σαν τη δική μας, χαρακτηρίζεται από τους πατρινούς ως προαστιακή. Εμείς για άλλη μια φορά να υποσκάψουμε ένα ακόμη προσόν που έχουμε στη συγκεκριμένη γραμμή.
Τα έχουμε τώρα στη συνέντευξη του Υπουργού τη Χρυσινή. Αλλά και έχουν και σοβαρές ενστάσεις για το ίδιο το περιεχόμενό τους. Ο κ. Υπουργός εχθές είπε ότι οι γραμμές συμμετρικές δεν εντάσσονται στις επιδοτούμενες γραμμές. Ο κ. Νάθενας ορθότατα είπε ότι δεν υπάρχει ούτε κοινοτική νομοθεσία, ούτε εθνική που να το απαγορεύει. Είναι καθαρά, ξεκάθαρα, απόλυτη βούληση της κυβέρνησης που χρηματοδοτεί. Και σας θυμίζω ότι η γραμμή αυτή, με βάση την ενημέρωση που σας είχε κάνει ο προηγούμενος Διεθνής Σύμβουλος Προστασίας, ο κ. Θεοφανόπουλος, στο τέλος του 2014, επρόκειτο να ενταχθεί στις υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμβάλλοντος. Να επιδοτηθεί. Δεν μπορεί τότε να ήταν παράνομη πολιτεία και ΟΣΕ και σήμερα να μην είναι. Κατά συνέπεια. Γιατί αυτό νομίζω είναι το κομβικό. Πέρα από την ευχή και την προσπάθεια όλων μας να ενώσουμε δυνάμεις με συντονισμό της πρωτοβουλίας πολιτών ώστε να κάνουμε πράξη αυτό το δύσκολο. Το μοναδικό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή είναι σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πιστεί το Υπουργείο να εντάξει τη γραμμή αυτή στις χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμβάλλοντος. Εγώ λοιπόν σας ενημερώνω ότι προτίθεμαι τις επόμενες μέρες θα ζητήσω συνάντηση με τον Υπουργό. Δεν θέλω συνεντεύξεις τύπου, όπου από κάτω το ακρατήριο δεν ξέρει να απαντήσει. Θέλω συνάντηση στο Υπουργείο με την τοπική μας κοινωνία, προφανώς θα είμαι και εγώ, για να δω τι θα απαντήσει στα δικά μου ερωτήματα. Παρουσία ανθρώπων και εξειδικευμένων επιστημών. Γιατί αν δεν καταφέρουμε αυτό, τότε ακόμη και η καλή θέληση που υπάρχει από το Δήμαρχο Ναυτίου, από το Δήμο Ναυτίου, από το Δήμο Άρη και από την περιφέρεια, η οποία επίσης θέλει να στηρίξει, θα είναι κενό γράμμα. Επειδή λοιπόν είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, εγώ προτείνω, αγαπητοί φίλοι της Πρωτοβουλίας, το επόμενο βήμα μας να είναι, εγώ έτσι θεωρούσα καταθέσω και ερώτηση στον Υπουργό να μας απαντήσει γραπτός με βάση αυτά που σας είπα. Θα τα πω και εγγράφω στη Βουλή. Προτείνω να ζητήσουμε όλοι μαζί να συναντηθούμε με τον Υπουργό και με τους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους να συναντηθούμε με τον Υπουργό και με τη διοίκηση του ΟΣΕ για να απαντήσει τα δικά μας ερωτήματα. Γιατί έχω απόλυτη τεκμηρίωση ότι η γραμμή είναι βιώσιμη, η γραμμή είναι σύγχρονη και ανταγωνιστική, μπορεί να μας δώσει σε 2 ώρες δρομολόγιο Ναύπλιο Αθήνα, μπορεί να ενταχθεί στις υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και μπορεί να προσελκύσει και επενδυτές. Έχοντας αυτά και έχοντας και τους δήμους μας μαζί με την περιφέρεια και τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς να στηρίξουν και να διαφημίσουν, μπορώ να πω ότι η προσπάθεια αυτή μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ πάντως είμαι μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία.